Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας εδώ από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όπου και μεταδίδεται ζωντανά το πρώτο Star Forum 2023. Το πάνελ με το οποίο και θα κλείσουμε την πρωινή ενότητα το συντονίζει ο δημοσιογράφος και διευθύνων σύμβουλος του Star Κεντρικής Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σιμόπουλος. Κύριε Σιμόπουλε, εκλεκτοί ομιλητές, αναμένουμε πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις και τη συζήτησή σας. Ευχαριστώ, Βίκη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότητας που είναι και στους θεατές μας από κοντά, εδώ στο χώρο του συνεδρίου. Δεν θα μπορούσε ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει ένα περιφερειακό κανάλι να μην εντάξει και σε αυτό το συνέδριο τα θέματα του, τα θέματα της περιφερειακής τηλεόρασης. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει εδώ τον πρόεδρο της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων της Ελληνικής Περιφέρειας, τον κύριο Αντώνη Δημητρίου. Πρόεδρε, καλώς ήρθες, από το Κρήτη TV, συναγωνιστής σε όλα αυτά τα χρόνια για τα αυτονόητα, όπως τονίσαμε κατ' επανάληψη αυτές τις μέρες. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάτζο. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ο κύριος Μάτζος, με την ιδιότητά του αυτή, έχει την ευκαιρία να περιοδεύσει ή να συνδεθεί με κάθε τρόπο με πολλά περιφερειακά κανάλια. Συνεπώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για το τι σημαίνει περιφερειακή τηλεόραση. Ο κύριος Γαλαμάτης είναι ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο καθήτης αρμόδιος, θα μας δώσει απαντήσεις, ενδεχομένως και ειδήσεις, αν υπάρχουν, για το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης, η οποία λειτουργεί 30 και πλέον χρόνια, αλλά παραμένει χωρίς άδεια. Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε το ζήτημα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διατέλεσε και Πρωθυπουργός. Είχαμε τα καλύτερα λόγια να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη για την περιφερειακή τηλεόραση και την αναγκαιότητα να υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας το πήγε παραπέρα και υιοθέτησε ουσιαστικά το σύνολο των ετοιμάτων μας, υποσχόμενος ότι θα τα κάνει πράξη εφόσον είναι αυτός ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Παρόμοιες υποσχέσεις βέβαια έχουμε ακούσει όλα αυτά τα 30 χρόνια. Και αναμένεται αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα αδιαφορήσει για το πολιτικό κόστος, το οποίο εκτιμούμε ότι είναι το εμπόδιο, το μεγάλο εμπόδιο, και θα δώσει μια οριστική λύση και θα θέσει κανόνες λειτουργίας της περιφερειακής τηλεόρασης. Όμως ο Πρόεδρος θα μας πει με λίγα λόγια τι ζητάμε. Τι ακριβώς ζητάμε. Είναι ή δεν είναι αυτονόητο αυτό που ζητάμε, και θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές μας. Πρώτα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στο Star για τα 30 του χρόνια, αλλά και επιπλέον για τη δημιουργία αυτού του φόρουμ, που δίδει προστιθέμενη αξία σίγουρα σε ένα μέσο περιφερειακής ενημέρωσης όπως είναι η τηλεόραση. Και ειδικά σε εσένα, Γιώργο, που χρόνια αγωνιζόμαστε μαζί, από την αρχή 30 χρόνια τρέχουμε μαζί και με προηγούμενους συνεργάτες. Επιτρέψτε μου όμως, από εκεί μπαίνουν δύο λόγια που μας χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει την περιφερειακή τηλεόραση. Η τηλεόραση και η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε διαρκή αλληλεπίδραση. Η μια αντανακλά στην άλλη. Η κοινωνία βλέπει καθαρά το πρόσωπό της. Πάντα τα μέσα μας μετασχηματίζονται σε ερμηνευτές των προσδοκιών της κοινής γνώμης για πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική αναβάθμιση. Αυτό εμείς στην περιφέρεια το κάνουμε δίνοντας απλόχερα το βήμα ελεύθερης έκφρασης και κοινωνικού διαλόγου σε πολιτικά κόμματα, σχηματισμούς, σε κοινωνικούς φορείς ή ομάδες ακόμα και ατόμων με ίσες πάντα αποστάσεις. Εμείς, η περιφερειακή τηλεόραση, δεν ανήκουμε στο λεγόμενο σύστημα. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Σε εκείνους δηλαδή που ενδεχομένως βρίσκονται στο κέντρο της λεγόμενης διαπλοκής και την ίδια στιγμή προσποιούνται το αντίθετο. Τα μοναδικά εργαλεία μας που πρέπει να διαθέτουμε είναι ο σεβασμός προς τις τοπικές μας κοινωνίες, η είδηση, η υπεύθυνη άποψη και η συνείδησή μας. Η ειλικρίνεια, η αντικειμενικότητα, ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή, η ανεξαρτησία από συμφέροντα, το αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύστημα και το δημόσιο καλό και η προσαρμοστικότητα στην ηθική τάξη θα φέρουν την επιθυμητή καταξίωση και αποδοχή, άρα και την τηλεθέαση, άρα και φανερούς πόρους που είναι η διαφήμιση και μόνο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε και εκπροσωπούμε γνήσια όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας. Να σας πω όμως ποιοι είμαστε
και πόσοι είμαστε. Στην Ελλάδα εκπέμπουν 97 τηλεοπτικοί σταθμοί. 7 είναι εθνικοί με το Μακεδονία. Η Αττική έχει 14, Θεσσαλονίκη 14, δεν τους τον θεωρούμε περιφέρεια εμείς αυτούς. Υπάρχουν 2-3 δημοτικοί, 5-6 θρησκευτικοί, 2-3 μουσικοί και παιδικοί. Απομένουμε γύρω στους 50. Αυτοί είμαστε. Παράλληλα με εμάς λειτουργούν και περίπου 1000 ραδιόφωνα. 50 είμαστε που στην πλειοψηφία τους υπηρετούν την τοπική τους κοινωνία, με απόλυτο σεβασμό, σε ό,τι την απασχολεί. Με λιγότερο τεχνικό ή άρτιο τρόπο, αλλά είμαστε πάντα εκεί. Σε εμάς θα δείτε το πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, όπως προείπα. Τα θέματα που την απασχολούν, τους ανθρώπους της, δεν θα δείτε σε εμάς με σημεριανά ξεκατηνιάσματα. Δεν θα δείτε ούτε τουρκικές παραγωγές, ούτε εκπομπές τουρκικές. Και τώρα τελευταία και κινέζικες, που μας δίνουν και τζάμπα. Αυτές οι εκπομπές μεταφέρουν μια ξένη κουλτούρα προς εμάς. Σε εμάς δεν θα τα δείτε αυτά. Ή δεν θα δείτε να κλαίμε σε ρεπορτάζ δημοσιογραφικά και μια στιγμή να κόβουμε και να λέμε πάτε τηλέφωνο να κερδίσετε 10.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στην τοπική τηλεόραση. Η πραγματικότητα που κανείς δεν πρέπει να αγνοεί όταν σχεδιάζει πολιτικές για την περιφερειακή τηλεόραση είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν άκρως προβληματική εικόνα. Σας είπα προηγούμενα ποιοι είμαστε. 10 εκατομμύρια είναι ο τζίρος που κάνουμε όλοι μαζί. Όταν 350 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου ο τηλεοπτικός τζίρος στη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι 3%. Το 3% της τηλεόρασης, της διαφημιστικής πίτας στην τηλεόραση, το κάνει η περιφέρεια. Από αυτά, τα μισά πάνε σε αμοιβές του παρόχου, του παρόχου δικτύου. Αποδεδειγμένα. Τόσο είναι το ετήσιο τίμημα της συχνότητας. 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα πάνε στο προσωπικό μας. Τι μένει από αυτό για επενδύσεις, ανάπτυξη κτλ. Θα σας πω εγώ τι μένει. Το φιλότιμο. Και η προσπάθεια όλων των συναδέλφων χρόνια τώρα, προκειμένου να υπάρχει περιφερειακή τηλεόραση. Σε πολλές, θέλω να σας πω όμως, σε πολλές περιοχές ή μάλλον στο σύνολο της περιφερειακής τηλεόρασης, αντιστάθμιζο με τα 10 εκατομμύρια ευρώ του τζίρου της, οι τηλεθέες που μας δίδουν επίσημοι φορείς, όπως η Νίλσεν, λέει 22 με 27%. Τόσο είναι. Μας χαρακτηρίζουν άδερς. Αυτοί οι άδερς είναι η περιφερειακή τηλεόραση στο σύνολό της. Και αυτό το ποσοστό πολλές φορές είναι 2 ή 3 εθνικά κανάλια. Ο ιδρυτικός νόμος της τηλεόρασης από πάλε ποτέ αναφέρει σαφώς ότι ασκούμε δημόσια λειτουργία. Βέβαια, από αυτό και μόνο σκληρές υποχρεώσεις έχουμε. Κανένα δικαίωμα ή παροχή από την άλλη πλευρά. Αν η πολιτεία πιστεύει ότι με τα παραπάνω, όλα τα παραπάνω που σας προείπα, φτάνουν και να ζήσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας και να λυθεί το ασφαλιστικό πρόβλημα των εργαζομένων με τις διπλές εισφορές, και να γεμίσει το δημόσιο ταμείο, δεν ξέρει τι γίνεται. Άσε που τελευταία έχουμε και θέματα με τα πνευματικά δικαιώματα. Μαζεύονται φορείς, έρχεται ο ένας μετά τον άλλον και μας ζητάνε 2,2% επί του τζίρου μας. Μαζεύονται 5-6 και μας ζητούν 12% επί του τζίρου. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι με το να πληρώνουμε για την πνευματική δημιουργία, την οποία χρησιμοποιούμε όμως. Όχι επί των διαφημίσεων των εκπομπών λόγου, που δεν έχουν καμία πνευματική δημιουργία. Η Υπουργός Πολιτισμού αδιαφορεί παντελώς, ούτε μας ακούει. Μπαίνω όμως στην ουσία των θεμάτων, όπως είναι η ιδιοδότηση. Όπως ξέρετε, λειτουργούμε εδώ για 30 χρόνια, από την ίδρυσή μας δηλαδή, 32, λειτουργούμε σε ένα θεσμικό κενό, χωρίς μόνιμες άδειες, αλλά σε ένα μονίμως προσωρινό καθεστώς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουμε αύριο. Και πρέπει να σημειώσω, για προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι εμείς ποτέ δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάγκη να μπει επιτέλους τάξη στο άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο πλέον και αποτελεσματικό, αλλά και δίκαιο. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητάμε επίμονα όλα τα χρόνια.
Μαζί με τον Στάρ αγωνιζόμαστε από τότε. Σας θυμίσω τραγελαφικές καταστάσεις. Εποχές Ζαπίου με τις πλαστές εγγυητικές πιστολές για να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Για να φτάσουμε πρόσφατα στον νόμο αυτό περιοριστικών αδειών, τις οποίες κατοχυρώθηκαν 3,5 εκατομμύρια κάθε εθνικό κανάλι. Και μέσα σε αυτό τον νόμο, τον ίδιο νόμο, μας διέπει και εμάς ακόμα σήμερα. Πάμε δηλαδή σε δημοπρασία. Αυτό ασφαλώς δεν το αποδεχόμαστε. Και επειδή να είμαι ξεκάθαρος, κύριε πολιτική, οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται χρόνια τώρα. Αυτή η κοροϊδία έχει χρώμα. Πότε πράσινη, πότε μπλε, πότε πορτοκαλί. Όταν είστε στην αντιπολίτευση, μας κατανοείτε, είστε μαζί μας, θεωρητικά πάντα. Και όταν έρχονται οι κυβέρνησεις, τους χάνουμε. Και δεν μπορούμε ούτε να τους βρούμε. Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο το θέμα αυτό, έχουμε και μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν μας προστατεύει. Την ΕΕΤΑΦ. Έπρεπε να προασπίζει τα συμφέροντά μας, όπως όλων των πολιτών, και δεν το κάνει. Μας έχει δώσει βορρά σε μια απεικιοκρατική σύμβαση με την DJ, που η DJ κάνει την εμπορική επιχείρηση. Καλά κάνει. Αλλά αυτή η ανεξάρτητη αρχή δεν μας προστατεύει και μας έχει δέσει χειροπόδαρα. Αδειοδότηση λοιπόν, όχι με ανέφικτες επικίνδυνες δημοπρασίες, όπως, αλλά με μοριοδότηση κριτηρίων, μεταξύ των οποίων κυρίαρχα θα είναι η παλαιότητα, δηλαδή υπάρχουσα εμπειρία όλων των σταθμών. Το πρόγραμμα, η απασχόληση, και λέω εδώ στους εργαζομένους ότι είμαστε από τους πρώτους που λέμε βασικός όρος λήψης αδείας είναι η σύνθεση του προσωπικού. Όχι όμως, κύριοι πολιτικοί, στον τελευταίο νόμο που ψηφίσατε όλοι με ένα άτομο ανεπαρχιακή εφημερίδα, περιφερειακή εφημερίδα, δεν μου αρέσει ο όρος επαρχία. Εμείς θα μπούμε στα βαθιά και το ξέρουν οι συνδικαλιστές πλέον δημοσιογράφοι ότι εμείς τους έχουμε δώσει σαν βάση το νόμο του 2007. Από εκεί και πάνω θα κουβεντιάζουμε. Ζητήσαμε πρόσφατα, στο πρόσφατο νόμο που μας εξομοιώνει όλους μαζί, δηλαδή τους μεγάλους με εμάς, το διαχωρισμό των περιφερειακών καναλιών από τα πανελλήνιας εμβέλειας. Βασική προϋπόθεση. Στόχος μας δεν ήταν άλλος από το να μας διαχωρίσει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η κοινή γνώμη από τους μεγάλους. Μέσα σε αυτό πιστεύαμε ότι θα βοηθούσε τους πολιτικούς να πάρουν κάποια μέτρα. Και όμως δεν έγινε αυτό. Δεν πρέπει στην εποχή μας να σημαίνει το τέλος της περιφερειακής τηλεόρασης. Η εξομοίωση με τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα έχει την τύχη της κατάρρευσής μας. Κρατική διαφήμιση. Αιώνιο πρόβλημα. Από το 1995, με τον νόμο Βενιζέλου, ενεκρίθη 30% να πηγαίνει στην περιφέρεια της κρατικής διαφήμισης. Άλλο το 95, άλλο σήμερα. Σήμερα υπάρχει ταμείο ανάκαμψη, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό ποτέ δεν εφαρμόστηκε δίκαια. Ουδέποτε εφαρμόστηκε. Σε περιπτώσεις που κάποιοι οργανισμοί υπουργοί διέμειναν κάποιο ποσοστό της διαφημιστικής τους δαπάνης σε περιφερειακά μέσα, αυτό έγινε άναρχα, χωρίς τεχνοκρατικό τρόπο και πολλές φορές για πολιτικούς ή κομματικούς λόγους. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το ταμείο ανάκαμψης ή με τις λίστες Πέτσα. Μας βγάλαν έξω. Ελάχιστα πήγαν στην περιφέρεια. Ζητάμε πάντα από τους κυβερνητικούς και φορείς να εφαρμοστεί ο νόμος για τη διανομή της κρατικής διαφήμισης. Όλοι κοφεύουν. Σε κάθε μορφή. Κάτι κινείται τώρα τελευταία με τη διαφαινόμενη Ομοσπονδία Περιφερειακών Μέσων, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις κτλ. Αυτό κάτι μπορεί να δημιουργήσει. Και τέλος, τη μετάβασή μας σε HD. Η τηλεόραση, οι πολίτες αυτό που βλέπουν το Star Λαμία στην τηλεόρασή τους δεν έχει καμιά σχέση με την ποιότητα των εθνικών καναλιών. Η ποιότητα η δική μας είναι το 30%. Αυτό είναι διαχρονικό αίτημά μας. Όταν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ευρωπαϊκά κράτη πάνε σε 4, σε 4K ή 8K, εμείς ακόμα μιλάμε για πώς θα πάμε στο high definition. Δεν είναι θέμα της DJI, είναι θέμα του κράτους κατά την άποψή μας και της ΕΤΑΦ. Παρά τα αυτά, κάτι συμβαίνει τελευταία. Με πρωτοβουλία της DJI, κάτι έχει να μας προτείνει, κάτι θα μελετήσουμε και κάτι μπορεί να γίνει. Προσδοκούμε στην διαδικασία αδειοδότησης να περιληφθούν κάποιες διατάξεις που θα καθορίζουν και την ποιότητα της εκπομπής μας. Τελειώνοντας, θέλω να συνδέσω την περιφερειακή τηλεόραση με την περιφερειακή ανάπτυξη, που όλοι κόπτονται.
στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Γιατί ποιος αρνείται ότι η διάδοση πληροφοριών και η ενημέρωση του πολίτη δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη? Εκεί έπρεπε να στηριχτούν όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ποτέ δεν μας ενέταξαν σε κανένα πρόγραμμα. Ήμασταν έξω από όλα και πάντα. Η περιφερειακή τηλεόραση αποτελεί εγγύηση δημοκρατίας, πολιτικής, ιδεολογικής και κοινωνικής ανάδειξης και στρατηγικό παράγοντα της ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Τώρα πλέον σας ζητούμε να λειτουργήσετε όχι με γνώμονα την πολιτική, αφού για 30 χρόνια δεν καταφέρατε να λύσετε τα προβλήματά μας με την πολιτική, αλλά να εφαρμόσετε την λογική, την απλή λογική με δικαιοσύνη. Η περιφερειακή τηλεόραση είναι δραματισμένη βαριά, αλλά δεν θα πεθάνει. Γιατί είναι η φωνή των πολιτών της περιφέρειας. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ. Γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα ενημέρωσης, είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την σύντομη και περιεκτική τοποθέτηση για τα θέματά μας. Και τώρα αυτές τις μέρες, μάλλον αυτό το διάστημα, τα δύο πρώτα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, απαιτούν από το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση με ποιον θα συγκυβερνήσει. Εμείς εδώ έχουμε μόνο ΠΑΣΟΚ λοιπόν και θα απαιτήσουμε και εμείς από το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι θα κάνει για την περιφερειακή τηλεόραση. Γιατί με κάποιον θα κυβερνήσει, δεν μπορεί. Με τρομάζει. Δεν είναι. Εμείς εδώ έχουμε αυτόν που χρειαζόμαστε, που θα συγκυβερνήσει με κάποιον από τους άλλους. Ακούμε, κύριε Μάντο. Προς τιμήν με τρομάξατε. Νόμιζα ότι θα πρέπει να απαντήσω και εδώ στην ίδια ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας σήμερα. Να συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου και με τη σειρά μου το Star Κεντρικής Ελλάδος, την οικογένεια του σταθμού σας, για τα προηγούμενα 30 χρόνια και τα επόμενα, θα τολμήσω να προβλέψω πολλά. Και να σας συγχαρώ και για το φετινό φόρουμ, το οποίο ευχή είναι να γίνει και ετήσιο, γιατί είναι μια σπουδαία εκδήλωση με πραγματική ευρύτητα και εμβέλεια πανελλαδική στην στερεά Ελλάδα, εδώ στη Φθιώτιδα, στη Λαμία, σε ένα χώρο ο οποίος έχει πολύ σημαντικό αναπτυξιακό, πολύ σημαντική αναπτυξιακή προοπτική εδώ στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, και είναι σημαντικό και ωφέλιμο και για την περιοχή το ότι αυτός ο χώρος αναδείχθηκε μέσα από αυτό το φόρουμ. Και είναι και χαρά μου να είμαι εδώ στην ενότητα που, ναι, το είπατε κύριε Σιμόπουλε, είχα τη χαρά και την τιμή ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου τώρα να υπηρετώ υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είχα τη χαρά να υπηρετώ την παράταξή μου από αυτή τη θέση και να έρθω σε επαφή με ανθρώπους, επιχειρήσεις, οικογένειες που στηρίζουν την περιφερειακή τηλεόραση, τον περιφερειακό τύπο, την ενημέρωση παντού σε όλη τη χώρα μας. Και είναι δική μου χαρά και τιμή που μπόρεσα μέσα από αυτήν την θητεία μέχρι σήμερα να συμβάλλω και εγώ από την ιδιότητά μου σε αυτήν την διαδραστική σχέση μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ενημερωτικών μέσων και κατ' επέκταση του ενημερωτικού κοινού. Θα πιαστώ από κάτι που είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Δημητρίου, ότι είναι πραγματικά πυλώνας δημοκρατίας όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλό δε μάλλον τα περιφερειακά, ιδίως οι εφημερίδες και οι σταθμοί και τα ραδιόφωνα, όλα τα μέσα, τα παραδοσιακά μέσα, όπως έχω μάθει να τα λέμε στην επικράτεια της χώρας, διότι ιδίως τα περιφερειακά τη δημοκρατία μας την εφαρμόζουν σε κάθε γωνιά και την εγγυώνται σε κάθε γωνιά της επικράτειας μέσα από την διασφάλιση του πλουραλισμού, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, όσο αυτό είναι εφικτό, της ενημέρωσης. Και αυτή είναι η αποστολή τους, γιατί νομίζω ότι τελικά η δημοκρατία, για να εμπεδώνεται και να ενισχύεται, πρέπει πρώτα και κύρια να εξασφαλίζει την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της γνώμης και προφανώς, για να υπάρχουν τα άλλα δύο, και την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο της ενημέρωσης. Διότι οι επιχειρήσεις τύπου παραμένουν επιχειρήσεις, προφανώς δεν ρυθμίζονται και δεν υπακούν μόνο στους κανόνες της αγοράς, αλλά και στους συνταγματικούς κανόνες περί την ενημέρωση, και ως τέτοιες πρέπει να λειτουργούν ομαλά, φερέγγια, βιώσιμα, αλλά και λειτουργικά. Οι αρχές και οι αξίες για μας είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, κυρίως όσον αφορά στη χρηματοδότηση και στη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η βιωσιμότητα, αλλά και η τοπικότητα. Να έχουμε παρουσία, ισχυρή παρουσία και δυνατή φωνή δημοσιογραφική, ενημερωτική, σε κάθε γωνιά ή δυνατό
της χώρας, και αυτό προφανώς γίνεται ακόμα πιο δύσκολο σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, όχι μόνο των περιφερειακών με τα εθνικά, όπως τα λέμε, τα κεντρικά μέσα, αλλά κυρίως με τα νέα μέσα, με τα social media, τα social media τα οποία δεν λειτουργούν πάντοτε προς όφελος της ενημέρωσης. Κατά κανόνα θα τολμήσω να πω ότι κάνουν το αντίστροφο σε μια εποχή διαρκών ψευδών ειδήσεων και διάχυτων fake news πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Τόσο στη δική μας εδώ γωνιά του κόσμου έχουμε το ζήτημα της αναξιοπιστίας και της, αν θέλετε, τελείως ρυψοκίνδυνης τελικά αιμονής μας ως καταναλωτών ειδήσεων να επιμένουμε να ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο. Θέλω πολύ γρήγορα να διατρέξω τα ζήτηματα τα οποία έθεσε και ο Πρόεδρος της Ένωσης. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ προβληματικό, είναι βαθιά παθογένεια για τη χώρα μας να έχουμε 3 δεκαετίες τουλάχιστον αρρύθμιστο το καθεστώς των περιφερειακών τηλεοράσεων. Είναι ένα κενό νόμου, το οποίο και εγώ ενώνω τη φωνή μου, τη φωνή μας, στην ανάγκη να ρυθμιστεί, να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Διότι αν πρέπει κάτι να έχουμε στην πατρίδα μας, είναι τουλάχιστον σε κάθε αγορά, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, ένα ανοιχτό γήπεδο, να είναι ευθύ το γήπεδο, μη γέρνει, να είναι ανοιχτό και να ξέρουμε εκ των προτέρων τους κανόνες του παιχνιδιού. Για να σταματήσει και αυτή η ιδιότυπη ομοιρία που υπάρχει ενδεχομένως πολλά χρόνια τώρα και έχει και πολιτικές προφανώς προεκτάσεις και πρέπει να υπάρξει αυτοκριτική από όλες και όλους πάνω σε αυτό. Η αδειοδότηση, συμφωνώ, δεν μπορεί να γίνει με όρους μιας τυφλής ή τέλος πάντων, αν θέλετε, τελείως business-oriented δημοπρασίας. Εδώ πρέπει να υπάρξουν προφανώς να δοθεί έξτρα σημασία στα κριτήρια, τα αντικειμενικά, διαφανή και σημαντικά κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με τη φερεγγιότητα, τη βιωσιμότητα και την εργασιακή δικαιοσύνη και την εργασιακή αποτελεσματικότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπόθηκε σωστά και συμφωνώ ότι θα πρέπει πρώτα και κύρια να διασφαλίζονται οι εργασιακές συνθήκες για τους δημοσιογράφους, το τεχνικό προσωπικό, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε είδηση και πίσω από κάθε πλάνο κάθε περιφερειακού μέσου. Άλλωστε υπάρχει οικονομικό αντίτιμο στην χρήση των συχνοτήτων, υπάρχει το τέλος συχνοτήτων, το οποίο μπορεί να είναι και αντίστοιχο και ανάλογο της οικονομικής δυνατότητας του κάθε μέσου, άρα υπάρχει οικονομικό αντίτιμο, δεν είναι δωρεάν η χρήση ή η αδειοδότηση. Υπάρχει λοιπόν ένα τίμημα το οποίο πρέπει να δοθεί και να συνεχίσει να εισπράτεται, αλλά πάντοτε με δικαιοσύνη οικονομική. Όσον αφορά στη σχέση της περιφερειακής τηλεόρασης με την εταιρεία που μονοπολεί το δίκτυο, έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ενημερωθεί, γνωρίζουμε για μια πολύ παρεξηγημένη σχέση που έχει φιλοξενήσει πολλές παθογένειες, πολλά επιμέρους προβλήματα όπως η τιμολογιακή, η πολιτική, υπόθηκε ήδη το ζήτημα της ευκρίνειας. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικο για επιχειρήσεις όπως αυτή που μας φιλοξένει σήμερα, αλλά και πολλές άλλες ακόμα στη χώρα μας που μπορούν και έχουν την τεχνική δυνατότητα να εκπέμπουν με υψηλής ευκρίνειας σήμα, να μην το κάνουν, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το δίκτυο που μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους σήμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο να υπάρχει ρύθμιση από την Εθνική Αρχή που λειτουργεί στη συγκεκριμένη σχετική αγορά. Υπάρχει η ΕΕΤΑΦΤΑΦ, η ΕΕΤ, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της ανεμπόδιστη, ανεπηρέαστη, με θάρρος, να ρυθμίσει την αγορά και να επιτρέψει ελεύθερο ανταγωνισμό, γι' αυτό την έχουμε την ρυθμιστική αρχή, να επιτρέπει και να εγγυάται τον ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς να υπάρχουν πρημοδοτήσεις κάποιων δικτύων εθνικής εμβέλειας έναντι των περιφερειακών. Και προφανώς, νομίζω σε μακροοικονομικό επίπεδο, αν λέμε ότι είμαστε σε μια μεταμνημονιακή κανονικότητα, και αυτό μένει να αποδειχθεί και μετά τις εκλογές προφανώς, θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο, το μονοπόλιο, να γίνει ολιγοπόλιο. Υπάρχει η εθνική, η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα δίκτυο πανελλαδικό για τα περιφερειακά μέσα, το οποίο να μπορεί να εκπέμπει και υψηλής ευθύνειας εικόνα για τα περιφερειακά μέσα. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά για τα υπόλοιπα ζητήματα, είναι όλα γνωστά και πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να ενισκύψουν στα ζητήματα. Για παράδειγμα, τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη
είναι κομμάτι ενός ευρύτερου, μιας ευρύτερης συζήτησης που πρέπει να γίνει για τη βιωσιμότητα και τη φερεγγιότητα των επιχειρήσεων. Δεν μπορούν όμως να τα δούμε μόνα τους, αν δεν δούμε και το θέμα της αδειοδότησης. Αν έχουμε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις λειτουργικές, με προϋπολογισμούς, με διαφάνεια στη λειτουργία τους, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε και για την ανάγκη, για παράδειγμα, να καταργηθεί ένας φόρος ο οποίος δεν εισπράτεται, ο οποίος συνεχώς παρατείνεται, η ίσπραξή του δεν εισπράτεται ποτέ. Απλώς εγγράφεται στο δημόσιο προϋπολογισμό και δεν εισπράτεται, γιατί να υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Μπορεί να συζητήσει κανείς για τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, χωρίς αυτό όμως να αποβαίνει εις βάρος των δημοσιογραφικών οργανισμών ασφάλισης. Να υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος που θα φέρνει όλες τις πλευρές στο τραπέζι, και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και τους λειτουργούς του τύπου, τους δημοσιογράφους, ώστε να μην υπάρχει επισφάλεια και για εκείνους. Και καταλήγω στην κρατική διαφήμιση. Πραγματικά ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας ταλανίζει πολλά χρόνια. Υπόθηκε ήδη ότι ο μόνος νόμος, ο νόμος Πασόκ Ευάγγελου Βενιζέλου του 1995 που μπόρεσε να το περιγράψει, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το επιβάλλει το 30% υπέρ της περιφερειακής, των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι εκεί, λειτουργεί, απλώς δεν εφαρμόζεται, καταστρατηγείται δυστυχώς και δεν υπάρχουν κυρώσεις για την καταστρατήγησή του. Θα επιμείνω σε κάτι το οποίο το είδαμε και μέσα στην πανδημία και στην υγειονομική κρίση, κυρίως με τις λίστες χρηματοδότησης. Θα επιμείνουμε στην ανάγκη για διαφανή, αντικειμενικά, εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια με τα οποία γίνεται η κρατική χρηματοδότηση. Δεν είμαστε οι μόνοι, μην αισθανόμαστε τύψεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που χρηματοδοτεί τα περιφερειακά, ιδίως μέσα. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει συστηματική, πάγια, βαθιά εμπεδωμένη πολιτική άμεσης ή έμεσης κρατικής χρηματοδότησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περιφερειακά. Υπάρχει δρόμος ευρωπαϊκός στον οποίο μπορούμε να βαδίσουμε, αλλά πρέπει να επιμείνουμε στη διαφάνεια και στην αμεροληψία των κριτηρίων. Κλείνω με την ανάγκη για ενιαία φωνή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ναι, η πολιτεία πρέπει να ενισκύψει τα προβλήματα του κλάδου, πρέπει να είναι παρούσα, δεν πρέπει να τους μας ψάχνεται μετά τις εκλογές, πρέπει να είναι όλοι και όλες σε μια συνεχή διάδραση και επικοινωνία, αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και στις δύο πλευρές, με κοινή όσο γίνεται περπατησιά και των επιχειρήσεων τύπου, των ραδιοφώνων, των εφημερίδων, των τηλεοράσεων, των ιστοσελίδων, ώστε να υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια στις μεταξύ μας σχέσεις. Και όλα αυτά καταλήγουν ουσιαστικά και πάλι στη δημοκρατία, στην ανάγκη να μιλήσουμε για κράτος δικαίου λειτουργικό, να μιλήσουμε για ισχυρές, ελεύθερες φωνές δημοσιογραφικές, για αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών. Άλλωστε, για να έχουμε ελεύθερους πολίτες, πραγματικά ελεύθερους, πρέπει να τους έχουμε και να είμαστε όλοι μας ενημερωμένοι, και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με ισχυρές επιχειρήσεις τύπου και με ελεύθερους δημοσιογράφους, ελεύθερους λειτουργούς του τύπου παντού σε όλη τη χώρα μας. Θα χαρώ να είμαι παρόν και του χρόνου εδώ, θα χαρώ να είμαστε παρόντες όλοι και του χρόνου εδώ, και να δώσουμε και έναν απολογισμό για το τι έχουμε κάνει, σχεδιάσει ή τέλος πάντων επιδιώξαμε να κάνουμε και στο επόμενο κρίσιμο έτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μάτζο. Ο κύριος Γαλαμάτης θα τοποθετηθεί από το Βήμα. Εντωμεταξύ, αν πηγαίνει στο Βήμα, ο κύριος Δημητρίου έχει να προσθέσει κάποια λεπτομέρεια. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ένα μύθο κυκλοφορεί. Και προχθές ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι βεβαίως θα πληρώσουν, θα βγει ένα τίμημα. Όπως και ο κύριος Μάντζιος τώρα είπε, βεβαίως τέλος συχνότητας κτλ. Καταρχήν δεν είμαστε αντίθετοι το να πληρώσουμε. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε, τι θα πληρώσουμε. Μην κοιτάζετε που έχει κρυφτεί παντελώς η αληθινή κατάσταση από παλιά. Γιατί? Το κράτος τι παρέχει σε εμάς? Τη δημόσια συχνότητα, έτσι δεν είναι? Αυτή η δημόσια, τίποτα άλλο παρέχει? Όχι, τίποτα άλλο. Είμαστε μια επιχείρηση όπως όλες τις άλλες. Αυτό που μας δίδει και το αποκαλεί δημόσιο αγαθό είναι η συχνότητα. Σας λέω λοιπόν στους πολιτικούς, την πουλήσατε αυτή τη τίτζα, δεν την πουλήσατε? Φτηνά, ακριβά, τσάμπα, δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή τη συχνότητα, αυτό το δημόσιο αγαθό το πουλήσατε, το πουλήσατε. Η κυβέρνηση Σαμαρά, λέω συγκεκριμένα. Εάν οι συχνότητες είχαν πουληθεί 200 εκατομμύρια π.χ., θα ερχόταν να κάνει μαγκές ο υπουργός Παπάς, να πει δώστε μου άλλα 3,5, σας κλείσω μέσα στα γραφεία, σας ταλαιπωρήσω εκεί? Θα τολμούσε να το κάνει αυτό? Οι συχνότητες, το δημόσιο αγαθό πουλήθηκε στην DJA με νόμιμο διαγωνισμό. Τέλος. Από εκεί και ύστερα τι θέλετε από εμάς? Βεβαίως, ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη?
Ένα τέλος υπάρχει, το οποίο πάει για τη λειτουργία του ΕΣΟΡΟΥ, το αντίστοιχο ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά αυτή η πιπίλα συνέχεια να πληρώσουμε, ή όπως και η μεγάλη. Η μεγάλη είμαι περίεργος εγώ που δεν αντέδρασα. Συμβούλια επικρατείας κλπ. Δεν ξέρω γιατί το έκαναν, δικό τους θέμα, αυτοί ξέρουν τους λόγους. Εγώ λέω όμως ότι εξής, το δημόσιο αγαθό πουλήθηκε, δόθηκε και το πληρώνουμε όλοι μας. Και κάτι άλλο. Για να δώσουμε... Τελειώνω. Σε λίγες χρόνια δεν θα έχουμε τηλεόραση και τις συχνότητες που έχουμε σήμερα. Τελειώσαν αυτά. Τι άδειες θα λέμε σε λίγο χρόνια. Σε 4-5 χρόνια μιλάμε για άλλα πράγματα. Ούτε συχνότητες δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, αυτό που κάνει το Star, ανάδειξη των θεμάτων της τοπικής κοινωνίας, το δυνατό brand name θα μας δώσει δυνατότητα να μας ακολουθήσει και η νέα τεχνολογία. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Γαλαμάτη, σας ακούμε. Ευχαριστώ καταρχήν για τη δυνατότητα που μας δίνεται να τοποθετηθούμε, να παρευρεθούμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση, επαιτειακή εκδήλωση 30 χρόνων του Star Λαμίας. Να σας ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Κεντρικής Ελλάδας, μην μας περιορίζετε. Του Star Κεντρικής Ελλάδας, οκ, okay, έτσι είναι το σωστό. Νομίζω ότι και το φόρουμ που γίνεται εδώ και άλλες αντίστοιχες δράσεις που έχουν γίνει με πρωτοβουλία περιφερειακών μέσων, είτε εντύπων είτε τηλεοπτικών σε όλη την Ελλάδα και πολύ στενά παρακολουθώ τους 15 μήνες που είμαι στη Γενική Γραμματεία, αναδεικνύουν αυτό που λίγο πριν περιέγραψε ο κ. Δημητρίου, την αξία και τη σημαντικότητα του περιφερειακού μέσου ενημέρωσης για τη δημοκρατία, για τον πλουραλισμό αλλά και για την ανάπτυξη. Το λέω αυτό γιατί βρίσκομαι σήμερα εδώ και ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός, το ΣΑΡ της Κεντρικής Ελλάδος, διοργανώνει ένα αναπτυξιακό συνέδριο. Δεν το κάνει αυτό ένα επιμελητήριο ή ένα άλλο φόρουμ που αφορά αποκλειστικά τον οικονομικό τομέα και την ανάπτυξη, αλλά το κάνει ένας περιφερειακός σταθμός. Αυτό δείχνει ακριβώς και τη σημαντικότητα και την όσμωση που δημιουργεί, αλλά και την όθηση που μπορεί να δώσει ένα περιφερειακό μέσο ενημέρωσης στα δρόμενα, στις προκλήσεις και στις προοπτικές των τόπων και των περιοχών. Και αυτό είναι κάτι που το πιστώνεται ο κόσμος των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, και τα τηλεοπτικά μέσα και τα έντυπα και η ραδιοφωνία. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, και θα δανειστώ την τελευταία περίοδο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αυτό που είδαμε εμείς ως τηλεθεατές ή ως αναγνώστες ειδήσεων είναι ότι οι βασικές, οι μεγάλες ειδήσεις, οι αποκλειστικές που παρήγαγαν αποτελέσματα και παρέμβαση, προήλθαν στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είτε ιστοσελίδες είτε τηλεοράσεις, από τοπικούς σταθμούς, περιφερειακούς. Και πολύ συχνά σε πολλά τέτοια θέματα. Το έλεγα και στην Πάτρα, βλέπεις κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων εθνικών καναλιών και ένα μεγάλο κομμάτι της ειδησιογραφίας έχει από πίσω την εικόνα Κρήτη TV, Star Κεντρικής Ελλάδος, Ιόνια TV. Θέλω να πω δηλαδή ότι παράγεται η πρωτογενής σημαντική είδηση που αφορά όλη την επικράτεια και μεταδίδεται με αξιοπιστία στο ελληνικό κοινό από περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Αυτό βέβαια δεν ξέρω τι ανταποδοτικότητα έχει σε εσάς. Το σίγουρο όμως είναι και δεν είναι λίγο ότι ενισχύει πάρα πολύ την κοινωνική αναγνώριση των περιφερειακών μέσων και ξέρετε σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε θεσμικό, πολιτικό ή νομοθετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και την κοινωνία μαζί μας για έναν χώρο που δυστυχώς ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως τα τελευταία χρόνια στέκεται με πολύ μεγάλη καχυποψία όσον αφορά γενικότερα τα μέσα ενημέρωση. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και το έχουμε δει, όπως σας είπα, και στο τελευταίο τραγικό συμβάν. Θα πιαστώ από την τελευταία κουβέντα του κυρίου Δημητρίου, ότι η τεχνολογία τρέχει τόσο πολύ, κάτι πρέπει να κάνουμε γρήγορα στο συγκεκριμένο κομμάτι ή θα μας ξεπεράσει. Το 2007, όταν πια η πολιτεία τότε είχε κάπως ασχοληθεί πιο σοβαρά με το κομμάτι των αδειοδοτήσεων, γιατί η αδειοδότηση είναι η μητέρα των προβλημάτων στον περιφερειακά μέσα, έτσι, αυτό είναι το κέρι, η πινακίδα που είπε πολύ εύστοχα ο κ. Κουμπότης σε προηγούμενο πάνελ, που πρέπει να μπει σε αυτό το όχημα που τρέχει. Υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεράσει. Το 2007 λοιπόν ψηφίστηκε ο νόμος του 3592 για αδειοδότηση των αναλογικών καναλιών. Και την ίδια στιγμή το τηλεοπτικό το οποίο περνούσε στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή ουσιαστικά είχε μια επίκαιρη δράση ένας νόμος που ψηφίστηκε την ίδια εποχή. Άρα λοιπόν τώρα που είμαστε σε ένα στάδιο μιας ψηφιακής ταχύτητας ασύλληπτης, μιας τεχνολογίας η οποία προχωράει με έναν ασύλληπτο ρυθμό, θα πρέπει όποια παρέμβαση κάνουμε ή σχεδιάσουμε να λάβει υπόψη και αυτό το προαπαιτούμενο. Θέλω να πω στο εκλεκτό πάνελ ότι αυτός ο ταχύτατος ψηφιακός μετασχηματισμός που διαπερνά οριζόντια όλο τον πλανήτη και όλες τις δραστηριότητες του πλανήτη χτυπάει πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της ενημέρωσης. Ακούστηκαν και λίγο πριν τα social media, τα fake news, η ταχύτητα της είδησης με ή χωρίς εισαγωγικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε εκείνο το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο
να δώσουμε απαντήσεις σε αυτή τη μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρω αν είναι ο σεβασμιότητος ακόμα εδώ. Θα δανειστώ μια πολύ πετυχημένη φράση που είπε σε μια ημερίδα που ήμασταν από κοινού στη Θεσσαλονίκη, ότι σε αυτή τη μεγάλη ψηφιακή εκτείναξη εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε με παραδοσιακούς τρόπους. Αυτό είναι ένα ανάγχωμα που θα μπορέσει να βάλει, όχι φρένο, αλλά να βάλει τους αρμούς, αν θέλετε, και τα κριτήρια για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη εποχή. Ο έντυπος τύπος, λοιπόν, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση θα πρέπει να περάσουν το επόμενο διάστημα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ως απάντηση, ως ανάγχωμα στον ψηφιακό αυτό μετασχηματισμό και στην ψηφιακή ταχύτητα που επελάβνει στις κοινωνίες μας, με έναν ηθικό μετασχηματισμό. Χαίρομαι που δανείστηκε και επανέφερε στην κουβέντα η κυρία Μακρύ λίγο πριν αυτή μου την τοποθέτηση σε ένα άλλο συνέδριο πριν από λίγες εβδομάδες, σε έναν ηθικό μετασχηματισμό στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με δύο βασικούς πυλώνες. Τη δεοντολογία και για τις ιδιοκτησίες και για τους δημοσιογράφους, και τον επαγγελματισμό και για τις ιδιοκτησίες και για τους δημοσιογράφους. Και για να μην θεωρηθεί ότι αφήνω την πολιτεία απ' έξω, και ένα τρίτο πυλώνα, την πολιτεία με περισσότερο τόλμη. Αυτά νομίζω είναι τα τρία βασικά στοιχεία του ηθικού μετασχηματισμού που θα πρέπει όλοι πάνω εκεί να βαδίσουμε για το επόμενο διάστημα. Ιδιοκτησίες, εργαζόμενοι στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και πολιτεία. Διοντολογία, επαγγελματισμός και από την πολιτεία κυρίως τόλμη. Τι είναι για παράδειγμα δημοσιογράφος σήμερα στη χώρα μας? Δεν πρέπει επιτέλους να το απαντήσουμε κάποια στιγμή? Τι είναι μέσο ενημέρωσης, τι είναι τηλεοπτικός σταθμός? Έχουμε 101 περίπου, θα αναφερθώ σε λίγο στα νούμερα, περιφερειακές τηλεοράσεις, έχουμε περίπου 1000 ραδιόφωνα, έχουμε μέχρι τώρα 1500 site και περίπου 237 έντυπα περιφερειακού και τοπικού τύπου, στα οποία λειτουργούν όλο αυτό το διάστημα, λειτουργούσαν τα περισσότερα από αυτά σε ένα περιβάλλον αρρύθμιστο. Παντού όμως στη φύση και στη ζωή, οπουδήποτε το περιβάλλον είναι αρρύθμιστο, είναι και ευάλωτο σε απειλές. Με τον νέο νόμο που ψηφίσαμε και ήδη ξεκινάει η εφαρμογή του, ήδη έχει ξεκινήσει και με τις υπουργικές αποφάσεις, ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου, που είναι ο έντυπος τύπος και οι ιστοσελίδες, το βάλαμε σε μια διαδικασία αρρύθμισης. Το είπε ο κ. Μάντζος, και αν έξω μια παρένθεση εδώ, θέλω να το πω δημόσια για να είμαι δίκαιος, ότι ο Δημήτρης ο Μάντζος ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με τα αισθήματα αυτά, παρόλο που προέρχεται από την αντιπολίτευση. Εγώ τον παρακολουθώ στενά, έχει πολύ συχνή παρουσία σε τέτοια φόρα, σαν το σημερινό εδώ στον Περιφερειακό Τύπο, και αυτό είναι κάτι που βοηθάει στην ελληνική προσπάθεια και ζητά και να ενημερώνεται και προτείνει πάρα πολλές φορές πράγματα που και εμείς τα αξιοποιούμε, και τον ευχαριστώ και δημόσια. Δεν θα είχα την ευκαιρία να το κάνω άλλη φορά αυτό. Με τα μητρά λοιπόν μπαίνουν προϋποθέσεις, μπαίνουν κριτήρια με βάση τα οποία κάποιος θα μπορέσει πια να ενταχθεί σε δυναμικά μητρώα, αριθμός εργαζομένων, οικονομικά στοιχεία, φορολογικά στοιχεία, οντότητα επιχειρηματική, και στα έντυπα και στις ιστοσελίδες. Ήδη για τα έντυπα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, αν τα κριτήρια είναι μεγεθυμένα ή έχουν μικρηθεί, αν είναι πολλά ή λίγα, είναι κάτι το οποίο ασφαλώς και το έχουμε συζητήσει και είναι ανοιχτό, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αδικούμε και να ακυρώνουμε το πρώτο βήμα. Ένα τοπίο που ήταν εντελώς αρρύθμιστο έρχεται τώρα και ρυθμίζεται με τους κανόνες που έχουν μπει. Και το λέω αυτό γιατί τώρα που φτάσαμε να βλέπουμε τα παράγωγα αυτής της παρέμβασης, βλέπουμε και βλέπουν και οι συνάδελφοί σας στον χώρο του έντυπου τύπου, θα το δουν και των ιστοσελίδων, πόσο δύσκολο πραγματικά είναι τελικά να ενταχθεί κάποιος, όχι για λόγους γραφειοκρατίας μόνο, αλλά και για λόγους των θεμάτων που η νομοθεσία έχει θέσει ως προαπαιτούμενη για να ενταχθεί κάποιος στο Μητρό Εντύπου και ιστοσελίδων. Ακολουθεί αυτή η ρύθμιση ή πρέπει να ακολουθήσει στο κομμάτι της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Δεν θα αναφερθώ στη ραδιοφωνία, θα αναφερθώ στην τηλεόραση, γιατί αυτό είναι και το θέμα αυτό καθ' αυτό της σημερινής, του σημερινού πάνελ στο οποίο έχω την τιμή να συμμετέχω. Όπως είπαμε, το συνολικό τοπίο το 2019 ήταν αρρύθμιστο. Τώρα, τα μητρώα που υπήρχαν μέχρι τότε για τον έντυπο τύπο και τις ιστοσελίδες ήταν κάποια απλά Excel. Τα μητρώα που υπάρχουν σήμερα για τη ραδιοφωνία και για την τηλεόραση είναι τα Excel του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, τα οποία και αυτά δεν έχουν καμία αξία πάνω από μια καταγραφή, θα έλεγα πλέον και με ιστορικά στοιχεία. 858 ραδιόφωνα είναι δηλωμένα στο ΕΣΟΥΡΟΥ και, όπως σας είπα, 101 περιφερειακές τηλεοράσεις, χώρια από τις άλλες που έχουν αδειοδοτηθεί. Η προτεραιοποίηση του έντυπου τύπου και των ιστοσελίδων δεν υπήρξε μια ιεράρχηση ως πολιτική απόφαση, έγινε κυρίως γιατί και το ραδιόφωνο, πολύ περισσότερο η τηλεόραση, έχει και προαπαιτούμενα τεχνολογικής φύσεως. Δηλαδή έχει τις συχνότητες, έχει και άλλα ζητήματα που άπτονται και περισσότερο, να θέλετε, έχει μια διυπουργικότητα. Εμείς όμως όλο αυτό το διάστημα, όσο καιρό σχεδιάζουμε ή νομοθετούμε, θέλαμε, και αυτό είναι στρατηγικός στόχος και πολιτικός στόχος, όλον αυτό το χώρο
Στην επόμενη μέρα που περνάνε τα έντυπα και οι ιστοσελίδες και θα περάσουν τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, να περάσουν όρθιοι και ζωντανοί. Να μην περάσουν τσακισμένοι και διαλυμένοι από τις αλλεπάλληλες πολλαπλές και αλληλοεπικαλούμενες κρίσεις ενεργειακού, COVID και όλα όσα ακούστηκαν. Γι' αυτό και ειδικά στο κομμάτι της τηλεόρασης φροντίσαμε το διάστημα αυτό να πάρουμε κάποια μέτρα που επιτελούσαν αυτό το σκοπό και αυτό το προαπαιτούμενο. Θα αναφερθώ στο 1.200.000 ευρώ περίπου με το οποίο καλύφθηκαν οι εισφορές του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το 2021 και πριν δύο μέρες στη Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος να το επεκτείνει και για τα επόμενα δύο χρόνια, το 2022 και το 2023. Θα αναφερθώ στην παράταση μέχρι την ταμείο 12 του 2023 της αναστολής επιβολής του 5% που με δικιά σας παρέμβαση και με δικιά σας πίεση και γνώση τουλάχιστον προς εμάς έγινε, έστω και την τελευταία στιγμή του Προέδρου του κ. Δημητρίου, αλλά έγινε. Έτσι, την εξαίρεση διάθεση του 1,5% ετησίως διαφημιστικών εσόδων για τις κινηματογραφικές παραγωγές, την επέκταση και για το 2023 της προσαυξημένης έκπτωσης της διαφημιστικής δαπάνης. Είναι 3-4 παρεμβάσεις που ουσιαστικά έχουν ένα τακτικό χαρακτήρα να έχει ο ασθενής τον ορό, να έχει το οξυγόνο, να έχει μια θεραπεία που θα του δώσει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα, όπως σας είπα, να πάει ζωντανός. Όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με την Τίτζα, το ανέφερε πάρα πολύ έτσι γραφειρά και ο κύριος Δημητρίου. Αν όχι σήμερα, ίσως και αύριο, τις επόμενες μέρες υπογράφεται οικία από τα συναρμόδια Υπουργεία, με επισπεύονται το δικό μας Υπουργείο, όπου επιχορηγήσεις που ισούνται με το επιπλέον ποσό του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, μια de minimis δηλαδή ενίσχυση, η διαφορά αυτή έρχεται να καλυφθεί από μια de minimis ενίσχυση της πολιτείας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που θα καλύψει σχεδόν όλο αυτό το άνοιγμα που δημιουργεί αυτή η νέα τιμολογιακή πολιτική της DJA, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι αυτό. Ανοίγω μια παρένθεση και να πω ότι θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος ότι είναι μια εποχή, μια περίοδος μάλλον, ένα momentum, έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Όπου κάποιος που καλείται από ένα βήμα να πει πράγματα ή να προαναγγείλει πράγματα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και να ξέρει ότι και το ακροατήριό του είναι εξορισμού πολύ περισσότερο καχύποπτο. Ακούστηκε πριν ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα ίδια λόγια και πολλά λόγια. Φανταστείτε τώρα μια εποχή 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Με τι έτσι κλίμα μπορεί να υποδεχθούν πράγματα που ακούγονται και σας έχω πει και μέχρι τώρα. Επίσης, είναι έτοιμο το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης τεχνολογικού εξοπλισμού. Τρέχει πιο γρήγορα στον έντυπο τύπο, ακολουθεί και από πίσω, δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις της πολιτικής, γιατί έχει πάρει την υπηρεσιακή του διαδρομή. Θα κλείσω στο τέλος για το 30% για τη διαφήμιση, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θέλω να πω και κάποια στοιχεία στα οποία πάνω θα πρέπει να κινηθούμε. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι όσον αφορά την αδειοδότηση των περιφερειακών του τηλεοπτικού τοπίου, δεν είμαστε στο σημείο 0 σε επίπεδο Γενική Γραμματεία και Κυβέρνηση. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά τις προτάσεις που κατά καιρούς έχετε κάνει και σε εμάς, αλλά και έχουν έρθει από το χώρο σας διαχρονικά. Λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα στο κομμάτι των συχνοτήτων, όπως προέκυψαν από τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες. Και έχουμε επεξεργαστεί μια αιτιολογική έκθεση, θα την έλεγα, ένα προγραμματικό σχέδιο για τις αδειοδοτήσεις των περιφερειακών μέσων, το οποίο θα φαντάζομαι ότι θα ξεδιπλωθεί ακόμη πιο αναλυτικά και μέσα στην προεκλογική περίοδο για να ακουστεί και να είναι και γνωστό. Αλλά είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, υπηρεσιακό και νομοτεχνικό, από τη δικιά μας πλευρά είναι έτοιμο. Θα ακολουθήσει βέβαια και η διαβούλευση με τους ανθρώπους του χώρου που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μόνο θέλω να σας βάλω τις επικεφαλίδες. Καταρχήν δεν περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία. Περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία που το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν περιλαμβάνει με το σύστημα της πλειοδοσίας αδειοδότηση, έτσι. Αλλά με βάση αντικειμενικών κριτηρίων, έτσι όπως το σχεδιάζουμε, που θα συμπεριλαμβάνει την εμπειρία, την κινητροδότηση των συγχωνεύσεων, το απασχολούμενο προσωπικό και το καταβληθέν ποσό. Δηλαδή έχει προβλέψεις μέσα που θα διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα αυτού που θα λάβει την άδεια, που θα διασφαλίζουν το απασχολούμενο προσωπικό. Για παράδειγμα, κάποιος για να πάρει την άδεια την τηλεοπτική θα πρέπει να έχει εξοφλήσει και πληρώσει το προσωπικό του πριν την πάρει την άδεια αυτή. Προβλέπει διατάξεις που θα αποφύγουμε φαινόμενα δεσπόδουσας θέσης και πληγής της ανταγωνιστικής διαδικασίας και του ανταγωνισμού. Έλεγχος της διαφάνειας των οικονομικών των υποψηφίων για να πάρουν άδεια, έτσι, πριν μπουν στη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν μια αντικειμενική διαδικασία χωρίς παρεμβάσεις και υποκειμενική κρίση, με διασφάλιση της οικονομικής κινητικότητας, με κίνητρα συγχωνεύσεων
και με διασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι το περίγραμμα αυτών που ήδη έχουμε σχεδιάσει, όχι για να έρθω και να μιλήσω εδώ στην ομιλία σήμερα, που έχουμε σχεδιάσει όλο αυτό το διάστημα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Πολλά από αυτά που έχουν ενταχθεί στη δικά μας σκέψη και στη δικιά μας ιδεολογική έκθεση είναι και αυτούσια κομμάτια από προτάσεις που έχουν ήρθει από τον δικό σας το χώρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα, σίγουρα θα την έχετε εσείς, το αμέσως επόμενο διάστημα και από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, να βρείτε μια έτοιμη, αν θέλετε, δουλειά που έχει γίνει στην Γενική Γραμματεία, πάνω στην οποία θα προσθεθεί και η δική σας άποψη, γνώμη και παρότριση στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Σε αντίστοιχο στάδιο, ίσως λίγο πιο προχωρημένο, είμαστε και στο κομμάτι των ραδιοφώνων. Εκεί δηλαδή είναι, αν δεν μας είχαν προλάβει εξελίξεις, έχουμε έναν έτοιμο νόμο, ο οποίος είναι να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, που δεν θα πάει φυσικά τώρα, λόγω των εξελίξεων που έχουν μεσολαβήσει. Να πω λίγο τρία πράγματα για τη διαφήμιση και να τελειώσω. Το 30%. Οκ, θεσμοθετήθηκε, το ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά επειδή από ένα σημείο και μετά δεν θέλω να μιλάω, ούτε να σχεδιάζω, ούτε να μιλάμε και να σχεδιάζουμε στον αέρα, ζήτησα και είχα τα στοιχεία των επικοινωνιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, από μένα δηλαδή, για το 20 και το 21, επεξεργάζονται και το 22, σε σχέση με τις εγκρίσεις που είχαν δοθεί, τα προϋπολογιστέντα ποσά που είχαν εγκριθεί, τι από αυτά προέβλεπαν τα μέσα ενημέρωσης, τι προέβλεπαν τα περιφερειακά μέσα και τι τελικά ως απολογιστικά στοιχεία δόθηκαν. Να το πω για να το ξεκαθαρίσω, όταν ακούτε ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Φερειπίν Στερεάς Ελλάδος 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι από αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει πάρει έγκριση ο προϋπολογισμός του επικοινωνιακού προγράμματος, το 30% δηλαδή 300.000 αφορά τα επικοινωνιακά, αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Μέσα οι προϋπολογισμοί έχουν ξεχωριστούς κωδικούς που σκοπεύουν να δαπανίσουν αυτό το εγκριθέν επικοινωνιακό πρόγραμμα του 1 εκατομμυρίου, που ένα κομμάτι από αυτό αφορά και τη διαφήμιση στα κρατικά μέσα. Αυτό όχι μόνο στις περιφέρειες, αυτά αφορά και στα υπουργεία και παντού. Άρα λοιπόν υπάρχουν προγράμματα του 1 εκατομμυρίου που έχουν 600.000 για διαφήμιση σε κρατικά μέσα, σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, και υπάρχουν και προγράμματα 1 εκατομμυρίου που έχουν 0. Τα υπόλοιπα δηλαδή για επικοινωνιακή προβολή είναι συνέδρια τουριστικά, είναι ημερίδες, είναι τέτοιου είδους δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα στοιχεία λοιπόν είναι εξόχως αποκαλυπτικά και θα πρέπει από κοινού να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο με νόμο, αλλά και με ένα τέταρτο στοιχείο σε αυτό που σας είπα, το λεγόμενο ηθικό μετασχηματισμό. Θα σας πω για παράδειγμα ότι το 2020 τα επικοινωνιακά προγράμματα που πήραν έγκριση ήταν 58 συνολικά. Δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία, οργανισμοί κτλ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που εγκρίθηκε ήταν 36 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 36 εκατομμύρια ευρώ, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για διαφήμιση δηλαδή, προβλεπόταν 5.766.000. 35 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα, πρόβλεψη του προϋπολογισμού 5.766.000. Για τα δε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης 2.790.000. Γι' αυτό πήρε και την έγκριση, γιατί τηρούσε το 30%. Έτσι έρχεται λοιπόν το πρόγραμμα, παίρνει την έγκριση. Στα απολογιστικά στοιχεία που εξετάσαμε, γιατί πλέον εξετάζουμε τα απολογιστικά στοιχεία όχι για λόγους στατιστικής μόνο, αλλά και για λόγους επιβολής κυρώσεων, ήδη 10 γράμματα έχουν φύγει σε 10 φορείς που δεν τήρησαν αυτή την προϋπόθεση σε όλη την Ελλάδα, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Από τα 5.766.000 που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός για διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης, τελικά απολογιστικά αυτό που εκταμιεύτηκαν, δηλαδή που τιμολογήθηκαν για κρατική διαφήμιση, ήταν για διαφήμιση στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ήταν 798.000. Το ξαναλέω, από τα 2.790.000, αυτά που πήγανε για τελικά εκταμιεύτηκαν ή επέλεξαν να το πάνε μέχρι τέλος, ήταν 798.000. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία να το σπάσουμε. Εφημερίδα, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ενώ λοιπόν για τα περιφερειακά έντυπα προβλεπόταν 1.190.000, τελικά τιμολογήθηκαν για τα έντυπα 570.000. Για την τηλεόραση, ενώ ήταν 995.000 ο προϋπολογιστής προϋπολογισμός, τελικά απολογιστικά 170.000. Ποια προγράμματα είναι αυτά? Όλα τα επικοινωνιακά, το σύνολό τους είναι αυτό. Δεν ήρθε τίποτα. Λοιπόν, και από τις, τα ραδιόφωνα από τις 608.000, 124.000. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε από κοινού και να το αναδείξουμε είναι ότι θα πρέπει να πείσουμε το κράτος καταρχήν, τα υπουργεία, τους οργανισμούς, την αυτοδιοίκηση κατά δεύτερον, ότι στηρίζοντας και ενισχύοντας με διαφήμιση, με ποσά για τη διαφήμιση τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση, στην πραγματικότητα ενισχύει τον ίδιο τον τόπο του.
Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι ηθικού μετασχηματισμού, που όποιος νόμος και να γίνει, δεν είναι εύκολο να το πετύχει. Δεν παρανόμησε κανένας από αυτούς, όλους, έτσι. Οι 10 περιπτώσεις που βρέθηκαν με τον νόμο που ψηφίσαμε το 22 υποχρεούνται πια, γιατί ο Βενιζέλος έβαλε το 30%, αλλά δεν έλεγε αν δεν το τηρήσει τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να έχει το 30%. Εμείς βάλαμε τώρα ότι εάν όποιος δεν το τηρήσει αυτό, το ποσό που δεν έχει βάλει στο 30% θα πηγαίνει αυτομάτως στο επόμενο επικοινωνιακό πρόγραμμα. Και αν και την επόμενη φορά δεν το τηρήσει, θα φάει το πρόστιμο του αντίστοιχου ποσού που δεν έχει τηρήσει. Σας είπα, 10 περιπτώσεις έχουν βρεθεί στην Ελλάδα που δεν έχουν τηρήσει αυτή την προϋπόθεση. Να θυμόμαστε όμως πάντα αυτό, ότι ξεκινάει ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα από πάρα πολύ ψηλά, συμπεριλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό, άρα λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και να το από κοινού να δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό για τα μέσα ενημέρωσης. Τηρείται το 30% στα χαρτιά και προϋπολογιστικά. Δεν τηρείται όταν πάμε και εκτελούν τον προϋπολογισμό, γιατί με τους κωδικούς μετά αρχίζουν και τραβούν λεφτά, όπως φαίνεται από τους κωδικούς της διαφήμισης, και πηγαίνουν σε συνέδρια, σε ημερίδες, δεν ξέρω πού, με βάση τις προτεραιότητες που θέτει η κάθε αρχή. Αντίστοιχα για το 2021 είναι περίπου έτσι τα νούμερα. Είχαν προβλεφθεί 7 εκατομμύρια προβλεπόταν για τα μέσα ενημέρωση, τα οποία τελικά απολογιστικά φτάσαν 3 εκατομμύρια. Και από εκεί που ήταν για τον περιφερειακό τύπο 3.200, έφτασε 1,5 εκατομμύριο να δοθεί, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο, ειδικά για τις τηλεοράσεις, ήταν 730.000. Ήταν το ίδιο ποσό σχεδόν με την προηγούμενη φορά. Είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία αυτά, που είναι και αναλυτικά και αναφορέα. Εγώ πήρα τα πιο ενδεικτικά έτσι. Τελειώνουμε και για το 22 αυτά τα απολογιστικά, που νομίζω ότι δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει και το πώς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό για να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ όμως να ακούω ότι δεν τηρείται ή ότι δεν ελέγχεται, και ελέγχεται και τηρείται στα πλαίσια του νομίμου, όχι όμως του διοντολογικού, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να πω στο σημείο αυτό, γιατί δεν ακούστηκε καθόλου και πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Σήμερα που συζητάμε και τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε σχηματισμό, σε δημιουργία, σε παραγωγή έναν οριζόντιο ευρωπαϊκό κανονισμό. Τον European Media Freedom Act. Είναι ένας οριζόντιος κανονισμός, όπου ο κανονισμός σημαίνει ότι όταν θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας, που ακουμπάει πολλά από αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ για τα μέσα ενημέρωσης. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία συμμετέχει πάρα πολύ διυπουργικά μέσω των υπηρεσιών στις συνεδριάσεις που γίνονται. Μέσα στο Μάιο η Σουηδική Προεδρία θα ανακοινώσει το πρώτο draft από αυτό. Θα έλεγα, και είμαστε στη διάθεσή σας αυτό, να ασχοληθείτε λίγο και με το θέμα, να δείτε τις προβλέψεις που υπάρχουν εκεί. Εμείς δίνουμε μάχες για το κομμάτι αυτό, όπως εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να τις δώσουμε σαν Γενική Γραμματεία. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό και εσείς, τώρα που από ό,τι ακούω ενώνετε και τις δυνάμεις σας με τους νομικούς σας ή με τους τεχνικούς σας τεχνοκράτες που έχετε, να μπείτε στο site, να σας το δώσουμε και εμείς να το παρακολουθήσετε. Ο κ. Μάντρος φαντάζομαι το παρακολουθεί και το βλέπει. Είναι ένα κανονισμό που θα αλλάξει άρδιν την τοπία σε όλη την Ευρώπη μέσα σε μια μέρα. Έτσι. Δεν θα είναι κάτι απλό. Και πολλές από τις προβλέψεις του δικού μας νόμου για τα Μητρώα είναι προβλέψεις που ουσιαστικά υιοθετήσαμε από την υποδιαμόρφωση αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Άρα λοιπόν έχει την αξία να το δείτε και αυτό. Με αυτές τις λίγες σκέψεις πιστεύω ότι οριακά τήρησα το χρόνο μου. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω όλα όσα λίγο πριν ακούσατε. Να ευχηθώ τα 30 χρόνια να γίνουν 300, να γίνουν και 1000 από το Ηρακλή μας, έτσι, να το πούμε και αυτό. Να είστε γεροί εσείς, το προσωπικό σας, και οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, να προσφέρετε έτσι με αυτή την διάθεση και με αυτή την αποτελεσματικότητα σαν τόπο σας και σαν της πατρίδας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γαλαμάτη. Είναι συνέδριο που έχει εξάρτηση από τον τηλεοπτικό χρόνο, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας και μας περιμένει το μεσημβρινό δελτίο του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε άλλες συναντήσεις μας, γιατί τα θέματά μας δεν τελειώνουν. Βέβαια, θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία αδειοδότησης είναι 36 του 2023. Έχει αλλάξει. Και για τα ραδιόφωνα. Είναι προφανές ότι στο διάστημα στο μήνα που κοινοβουλευτικού έργου που υπάρχει, θα υπάρξει κάποια παράταση. Η βούλησή μας πάντως είναι, αυτό το λέω κυρίως με τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς στη Γενική Γραμματεία, δεν αντανακλά απαραίτητα τη συνολική κυβερνητική βούληση, αλλά νομίζω είναι πολύ κοντά στην ειδική της βούληση και αυτό. Αλλά εμείς έχουμε την ετοιμότητα μέσα στο 2023 να τελειώσουμε και για να τα δύο. Με την παράταση που ενδεχομένως θα δοθεί μέχρι τέλος του χρόνου, μάλλον. Είναι παράταση λόγω των εξελίξεων πια, δεν είναι παράταση. Λόγω των παράταση για την παράταση, έτσι.
Ωραία, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση θα βάλει μια προθεσμία και θα τηρηθεί επιτέλους και θα τελειώνει το θέμα της αδειοδότησης, που δεν είναι απλά μια σφραγίδα για μας, είναι η θέση κριτηρίων λειτουργίας μιας επιχείρησης μέσα και του συνόλου του τοπίου στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση. Μια εξυγίαση δηλαδή του χώρου που θα δώσει τη βάση ώστε να μην μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα σαν περιφερειακή τηλεόραση και να συγκεντρωθούμε στο συγκεκριμένο σκοπό που έχουμε. Το περιεχόμενο για τους τηλεθεατές μας, αλλά και την παρουσία μας σε κάθε τόπο, στο πλαίσιο, στο περιβάλλον αυτό όλων των τοπικών φορέων, για να είμαστε ένας μοχλός ανάπτυξης. Κάτι που αποδεικνύει και αυτό το συνέδριο το οποίο πραγματοποιούμε σήμερα. Γιατί, όπως είπα, θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος και καθαρός, ότι πολλά από αυτά που λίγο πριν σας ανέφερα, όλα μάλλον, όλο αυτό το διάστημα που εγώ βρίσκομαι στη Γενική Γραμματεία, τελούν υπό την αυστηρή, αν θέλετε, και πολύ με πάθος παρουσία και εποπτεία του τοπικού εδώ πολιτικού σας εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Οικονόμου, του οποίου τη συνεργασία και τη στήριξη, αν δεν την είχαμε, δεν είχαν προχωρήσει όλα αυτά. Και αυτό πρέπει να το πούμε και να το πούμε και βέβαια εδώ στην έδρα του, για να το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι που λέγεται περιφερειακά μέσα ενημέρωση. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι ο κ. Οικονόμου ξέρει τόσο καλά την περιφερειακή τηλεόραση. Πριν αναλάβει αυτό το πόστο, ήξερε πολύ καλά τι διεκδικούμε και τι πρέπει να γίνει. Και από τη στιγμή που δεν το κατάφερε ο κ. Οικονόμου πριν τελειώσει η θητεία του αυτή, μας ανησυχεί πολύ αν θα υπάρξει κάποιος που να έχει πραγματικά κατανοήσει τι πρέπει να γίνει και να το καταφέρει κιόλας. Καταρχήν έχετε έναν οικονόμο εσείς, οπότε πρέπει να είστε σίγουροι γι' αυτό. Από την άλλη, ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό το πράγμα, αυτό το περίγραμμα που σας έδωσε, το οποίο είναι μια πολύ έτοιμη δουλειά για τον επόμενο και που ξέρετε δεν έχει φορτίσεις ή αγκυλώσεις που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν στον οποιοδήποτε αύριο θα βρεθεί εκεί φρένο. Ευχαριστώ. Πρέπει να σταματήσουμε και να δώσουμε το λόγο στη Βίκυ Κοτσιμπού που θα κάνει πάσα για το δελτίο. Σας ευχαριστούμε θερμά, εκλεκτοί ομιλητές, κύριε Σιμόπουλε, για αυτή την πολύ παραγωγική συζήτηση. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε κι εσείς, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μέσα από το Star Forum να ανοίγει ο δημόσιος διάλογος για τόσο κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι αυτά που αφορούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της περιφερειακής τηλεόρασης. Και ευχόμαστε να έχει συνέχεια και λύσεις έμπρακτες. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η πρωινή ενότητα κάτω από αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω πως μια μισή μέρα έχει απομείνει πριν την ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνου δημοσίου διαλόγου που άνοιξε το Star Forum 2023 και σας παροτρύνω να μπείτε, να περιηγηθείτε στο πρόγραμμα, να δηλώσετε συμμετοχή και να σας έχουμε εδώ κοντά μας, πέρα βέβαια από τους εκλεκτούς τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς φίλους μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί λοιπόν αυτή την εμπειρία, αυτή την πολύ όμορφη εμπειρία. Να ενημερώσω πως το απόγευμα, η απογευματινή ενότητα ξεκινάει στις 6 ώρα με το ράλι των θεών. Ακολουθούν θέματα γεωπολιτικής και αθλητισμού. Να πούμε ότι κάπου εδώ συνεχίζει κανονικά η ροή του τηλεοπτικού μας προγράμματος. Να έχετε μία όμορφη συνέχεια με υγεία και συντονισμένοι στο Star Κεντρικής Ελλάδας και το Star Forum 2023. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.